Ο Βασίλης Πανούλης χειρουργήθηκε με επιτυχία στο γόνατο του δεξιού του ποδιού. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού υπέστη ρήξη περονίων τενόντων στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στην 23η αγωνιστική της EuroLeague, λίγο πιο πάνω από το σημείο στο οποίο είχε τραυματιστεί την περσινή σεζόν και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου. I would like to wish good luck to Vasilis because tomorrow he will have this surgery. Και θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στον Βασίλη, γιατί αύριο θα έχει αυτή το χειρουργείο. Ο Ολυμπιακός, παρά τις πολλές απουσίες και την αποστολή μόλις 9 παικτών, ήταν εξαιρετικός κόντρα στην ΤΣΖΚΑ Μόσχα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την οποία διέλυσε με 72-59. Κορυφαίος ήταν ο Κώστας Παπανικολάου με 19 πόντους και 7 rebound. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η άμυνά του ήταν για σεμινάριο, κρατώντας χαμηλά όλα τα μεγάλα αστέρια της πρωταθλήτριας Ευρώπης και έφτασε εύκολα στο τελικό 72-59. Πριν από την έναρξη του μάτς, οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και οι Χάινς, Χάκετ και Στρέλνιεξ της ΤΣΖΚΑ Μόσχας απέτυχαν φόρο τιμής στα θύματα της θύρας 7.